Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα, ο κύριος Γιάννης Μπουρνούς, πρώην βουλευτής και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Μπουρνούς. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κώστας Καρπόζηλος. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Α, νομίζω ότι προσθέτετε κάτι. ΠΑΣΟΚ δεν είναι, αλλάξατε κάτι. Πολύ ΠΑΣΟΚ. Γιατί είδα και σήμερα καυγά εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ ΠΑΣΟΚ, άρα στα λόγια μου έρχεστε. Ορίστε. Έτσι μεγάλο το ΠΑΣΟΚ. Με καυγάδες. Βέβαια, αντιπαραθέσεις, διαλόγους. Τους απέλυσε το αεροπλάνο ο Ανδρέας και τους καθάριζε στεγνά. Σαν τον Καλλιγούλα. Ξέρετε αυτά, τα θυμάστε. Έτσι μεγάλο το ΠΑΣΟΚ. Ναι, εντάξει. Κώστα, είχε ο ηγέτη, τον Παπανδρέου λέμε. Μην συγκλάτε βραδιάτικα. Κώστας Καρπόζηλος από την Αριστερά. Καλησπέρα κύριε Καλή. Είστε ο υπεύθυνος τύπου. Έτσι έχω ακούσει. Φημολογείτε. Και ο φίλος μου και στενός συνεργάτης μας, ο Γιάννης Οτριάντης, ο οποίος είναι και στο Talk Radio 98,9 κάθε Σαββατοκύριακο 12:00. Ο οποίος κάνει μια φανταστική εκπομπή. Θέλω να την ακούσετε, να του στείλετε μηνύματα και να τον τζακίσετε στην κριτική. Έτσι. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είναι σαν το Πασόκ που μέσα από τις αντιδικίες, εδώ μέσα από την κριτική. Όχι, του την πέσανε του, πώς το λέμε, του Ανδρουλάκη σήμερα, τώρα στην βουλευτική ομάδα. Και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Ωραία, ναι. Είναι ένας θερμός, ενδιαφέρον διάλογος στο εσωκομματικό. Μ' αρέσει όλη η πολιτική όταν αφορά το κόμμα τους σε ένας εσωκομματικός διάλογος που γίνεται στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας για το προτσέσεις της εργατικής τάξης, το οποίο θέλουμε να αναβαθμίσουμε στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Άμα πρόκειται για άλλα κόμματα. Ωραία το είπατε, σηκώνεται τις κόκκινες σημαίες και γίνεται της κακομοίρας. Για άλλα κόμματα. Όχι, προς Θεού. Άμα με έχετε ακούσει, λοιπόν, εμένα, ίσα-ίσα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μπουρνούση, για το θέμα της υπόθεσης με την κυρία Σιμακοπούλου. Υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχει και το θέμα του κυρίου Αρβανί, τον οποίο φιλοξένησα εγώ το πρωί στην εκπομπή μου. Στο ραδιόφωνο και μάλιστα έχει γίνει και σχετική ανάρτηση. Τον όσο είπε, το διάβασε Γιάννη, νομίζω. Ναι. Τον όσο είπε ο ίδιος ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής. Και το ηχητικό μεταδώσαμε φυσικά και το κείμενο από μόνο το φωνημένο. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από την κυρία Σιμακοπούλου. Έχετε σηκώσει πάρα πολύ το θέμα. Βέβαια. Συγγνώμη. Ναι, βέβαια λέω. Ναι, βέβαια. Ναι. Το έχουμε σηκώσει. Ναι, ωραία. Τι βλέπετε. Τι βλέπω, τι είναι αυτό που διακρίνεται πολιτικά που για μας τους πολίτες έχει ενδιαφέρον να ενώψει και των ευρωεκλογών, ούτως ώστε να μπούμε στη διαδικασία αυτή, να ασχοληθούμε, να εντρυφήσουμε. Ποιο είναι, αυτό δηλαδή, που έχει ενδιαφέρον για τους πολίτες, κύριε Χατζή, είναι αν υπάρχουν νόμοι και κανόνες σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα προσωπικά δεδομένα, το περιβόητο GDPR, ναι, βεβαίως. Το οποίο ευθέως παραβίασε η κυρία Σιμακοπούλου. Σας διακόπτω να ξέρετε το GDPR και εμείς που έχουμε site, εγώ που έχω το newpost.gr, υποκείμεθα σε αυτές τις διαδικασίες. Όλοι είναι υποχρεωμένοι. Δεν μπορώ να στέλνω εγώ email οπουδήποτε. Ακριβώς. Έτσι, για να εξηγούμεθα δηλαδή. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονισμό. Η κυρία Σιμακοπούλου προφανώς προμηθεύτηκε τα προσωπικά στοιχεία όλων των Ελλήνων εξωτερικού που είχαν εγγραφεί στις λίστες για τις εκλογές του 2023. Όλων. Ψήφισαν πρώτη φορά. Όλων, μου λέτε. Από όλων. Το μέγεθος των email που εστάλησαν, προφανώς ήταν τα όλων. Ένα λεπτό, καταρχάς τα ονόματα μπορεί να τα πάρει. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Δεν πήρε τα ονόματα, όχι, πήρε άλλο, τα προσωπικά του email. Σας αυτό λέω. Απαγορεύεται. Δεν ακούτε τι λέω. Τα ονόματα, λέω, δικαιούται να μπορείτε να τα πάρει όπως θέλει. Μπορεί ο καθένας να πάρει τον εκλογικό κατάλογο. Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως να πάρει τα email και τα τηλέφωνα. Τα στοιχεία επικοινωνίας. Εδώ έχουμε λοιπόν μια ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων περί προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Η οποία ξεκινά, κατά τη γνώμη μας, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν μπορεί να τα έχει προμηθευτεί από πουθενά αλλού. Εκτός αν μου πείτε ότι η κυρία Σιμακοπούλου προσέλαβε ένα hacker από την Ινδία, ο οποίος χάκαρε το Υπουργείο Εσωτερικών και της έδωσε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και η κυρία Κερωμένος δεν μπορεί να κρύβεται. Τι να πει δηλαδή, κυρία τύπου δύο γραμμών. Καταρχάς, πιστεύετε ότι της έδωσε τα στοιχεία αυτά, γιατί είναι βαρύ αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει εισαγγελική έρευνα να το πείτε δημόσια. Σας εξηγώ. Πιστεύετε ότι. Όχι, θα σας ρωτάω. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η κυρία Κεραμέως επισήμως στο Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε
τη βάση δεδομένων στην κυρία Σιμακοπούλου. Αυτό θέλω να πείτε. Δεν νομίζω ότι η κυρία Σιμακοπούλου έκανε κάποια επίσημη αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για να πάρει. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό. Σας λέω ότι τα δώσανε. Σας εξηγώ λοιπόν. Δεν υπάρχει άλλη πηγή από την οποία η κυρία Σιμακοπούλου μπορεί να πήρε τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων εκλογών. Υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει ειδικό ποντικό μέσα στο Υπουργείο, ο οποίο να επέκλεψε τα στοιχεία και να τα πούλησε ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει. Αυτή η δουλειά δεν είναι δική μου. Όχι, λέω αν το φαντάζεστε ότι υπάρχει. Εγώ, εμείς μένουμε στο ότι αυτή η διαρροή μπορεί να έχει γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία. Δεν θα πάρουμε τη θέση του εισαγγελέα, Όχι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ χοντρό ζήτημα. Όχι. Και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία. Η θέση του εισαγγελέα την παίρνετε. Όταν λέτε ότι φταίει το Υπουργείο Εσωτερικών, ουσιαστικά αντίθετα. Φταίει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο εισαγγελέας πρέπει να εντοπίσει, λοιπόν, η μόνη πηγή που έχει αυτά τα στοιχεία. Ο εισαγγελέας πρέπει να εντοπίσει. Ωραία. Αν εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη της Υπουργού ή όχι. Όπως λέτε εσείς, υπάρχει από κάτω κάποιος υπάλληλος. Εγώ, τι διάλογο. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Όχι, ένα λεπτό. Ο οποίος έδωσε τα στοιχεία. Δεν είναι όπως λέω εγώ. Εγώ υποθέτω. Ναι, και εγώ υποθέτω μαζί σας. Ναι, διότι δεν το ξέρω. Η πηγή του κακού του Υπουργείου Εσωτερικών. Και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάλυψε. Την κυρία Σιμακοπούλου επί της ουσίας, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο απόσυρσής της από το ευρωψηφοδέλτιο, μας δεν μας αρέσει καθόλου και νομίζω ότι δεν αρέσει ούτε στον κόσμο. Ωραία. Αφήστε, ο κόσμος κρίνει και βλέπει. Νομίζω, είπα. Νομίζω. Ναι. Κύριε Οικονόμου, έτσι όπως διατυπώνονται οι καταγγελίες από την αντιπολίτευση και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ακούσετε και τους άλλους δύο κυρίους, είναι σαν να κάνετε τον ψόφιο κοριό. Είναι σαν να μην βλέπετε τι έχει γίνει. Είναι σαν να μην βλέπετε αυτό το τσουνάμι αντιδράσεων που έχει σηκωθεί από αυτό που συνέβη με την κυρία Σιμακοπούλου. Είναι σαν να θεωρείτε, ας πούμε, ότι είμαστε χαζοί, ότι δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Υπάρχει θέμα. Πώς θα γίνει τώρα? Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και η έρευνα και από την Αρχή Υποστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από την Εισαγγελία. Ναι. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται ότι υπάρχει θέμα, αφού γίνεται έρευνα. Άρα λοιπόν, τώρα θέλετε από μένα, όπως ο κύριος Μουνούς έβγαλε συμπεράσματα και. Καλά, έκανε δικαίωμα του, είναι εξωματική αντιπολίτευση. Πείτε εσείς τα πει του καθενός. Έχει δικαίωμα ο κύριος Μουνούς να πει. Αφαιρώ κανένα το δικαίωμα. Όχι. Θέλετε όμως, όπως κάποιοι κάνουν, βγάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα πριν την έρευνα. Καλά, εσείς πολιτικό πρόσωπο είστε. Βουλευτής είστε, έχω δικαίωμα να σας σταυρώσω. Σας ρωτάω λοιπόν. Όπως σας σταυρώνουν και οι ψηφοφόροι σας. Ρωτάω ευθέως, εσείς σαν έμπειρος σε αυτή τη δουλειά που κάνετε, δηλαδή τι έχετε καταλάβει? Δηλαδή μένετε, ας πούμε, απ' έξω και λέτε «Α, έχει γίνει έρευνα, μη μου τους κυκλουστάρατε, δεν θέλω να μου λέτε τίποτα εμένα, θα το δείξει έρευνα». Εσείς τι έχετε καταλάβει από αυτό δηλαδή? Ήταν μια σωστή κατάσταση αυτή? Αυτό θέλω να μου πείτε. Εγώ σας λέω ότι γίνεται σε κάθε εκλογές. Δεν μου λέτε τίποτα, αποφεύγετε να μου απαντήσετε. Αποφεύγει, αφού από την αρχή της απάντησης καταλαβαίνω τι θα μου πείτε. Μπορώ να σας το γράψω κιόλας. Ό,τι δικαιοσύνη και διάφορα τέτοια. Όχι, σας λέω ότι σε κάθε εκλογές εμείς οι υποψήφοι στέλνουμε τα email μας, κάνουμε μια επικοινωνία. Με αυτούς που έχετε συμφωνία να τα στέλνετε. Υπάρχει πραγματικά λόγω αυτών των ρυθμίσεων αυτό, η υποχρέωση να υπάρχει αποδοχή και συγκατάθεση αυτού που στέλνεις. Όποιος δεν θέλει. Σου ζητάει να τον. Ναι. Να μείνει. Αλλά τώρα μεταξύ μας, πού μπορεί να βρει ένας βουλευτής, ένας ευρωβουλευτής, γιατί και αργότερα ίσως ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το email ενός Έλληνα που ζει στη Νέα Ζηλανδία? Εγώ δεν ξέρω κανέναν στη Νέα Ζηλανδία. Ούτε εγώ. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα εδώ. Ναι, αλλά δεν πάω για την Ευρωβουλευτή. Δεν είστε βουλευτή. Σας λέει ο κόσμος δηλαδή. Δεν πολιτεύομαι στη Νέα Ζηλανδία. 41%, μπράβο, συγχαρητήρια. Είστε στο ίδιο κόμμα με την κυρία Σιμακούλη. Δεν πολιτεύομαι, λέω, στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην κυρία Σιμακοπούλου, η οποία διέπραξε, ας το πούμε ευγενικά, ένα ολίσθημα. Για να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Εκεί θα το πούμε τώρα, μέχρι να πάρουμε. Τα επίσημα συμπεράσματα. Η θέση αυτού του κόμματος απέναντι σε έναν υποψήφιο, ο οποίος διέπραξε κάτι το οποίο καταφανώς είναι παραβίαση και του GDPR, αλλά είναι και παραβίαση της διαδικασίας. Ο Μαξίμου, να σου πω τώρα, κύριε Καρπός, επειδή εγώ έκανα ρεπορτάζ, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, λέει, το Υπουργείο δεν έδωσε τίποτα επίσημα. Δεν έδωσε, αυτό λένε στο μεγάλο Μαξίμου. Αυτό ισχυρίζονται, που σας λέω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ, έτσι. Και η κυρία Κεραμέως, με την οποία μίλησα εγώ εχθές. Γιατί το θέμα τρέχει, δεν είναι. Μου λέει, εγώ δεν έχω δώσει τίποτα, τι να δώσω? Από εκεί και πέρα, γι' αυτό υπέθεσα, κύριε Μπουρνούς, και λέω, μπορεί να υπάρχει κάποιος που μπορεί και να πληρώθηκε, που μπορεί και να κάνω τι. Εγώ δεν το ξέρω.
Μπορεί αλλά να βρεθεί ένα σταθμάρχης σε αυτή την περίπτωση. Ναι, πάντα υπάρχει σταθμάρχης. Γιατί είναι κόμβος, καταλάβατε. Ορίστε. Αυτή για όλα. Ναι, χίλια συγγνώμη τώρα που. Ναι, όχι, καλά κάνετε. Εντάξει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εδώ πρώτον το τι έχει συμβεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνει Sherlock Holmes, μπορεί να κάνει υποθέσει. Το τι θέση θα πάρει η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε μια υποψήφια, η οποία έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά της και είναι ευρωβουλευτή, είναι θέμα πολιτικής εντυμότητας. Θα το δούμε. Πολιτικής εντυμότητας, περνάνε τα 24 ώρα. Η κυρία Σιμακοπούλου. Καλά, περνάνε. Καταρχάς πρέπει να δούμε τι γίνεται από τις έρευνες. Δεν μπορεί να. Μα κάνει. Οι έρευνες, ό,τι και να πούν, το δεδομένο είναι δεδομένο. Η κυρία Σιμακοπούλου έστειλε σε χιλιάδες πολίτες του εξωτερικού στοιχεία. Καταρχάς δεν ξέρουμε σε πόσους έχει στείλει. Εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι της γενιάς μας και από αυτούς ξεκίνησε το κύμα αντιδράσεων που αντιδράσανε προσωπικά. Και είπαν, έλαβα ένα mail από το Υπουργείο Εσωτερικών και μία ώρα ή μία ώρα πριν ή μία ώρα μετά ήρθε το mail της κυρίας Σιμακοπούλου. Περιμένετε, κύριε. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Το περιμένω, κύριε. Θέλετε κάτι. Όχι, έλεγα μήπως θέλετε να ακούσετε τη θέση του Πασόκ, αλλά δεν πειράζει. Θα μου πείτε για τη θάλασσα τώρα, τα εσωτερικά. Θα πούμε και γι' αυτό βέβαια. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπουρνού. Η όντως επιλείψιμη συμπεριφορά της κυρίας. Καλά, αυτό δεν νομίζω ότι επιδέχεται. Φυσικά. Και τα επιχειρήματα που παρέτησε. Το ότι είναι επιλήψιμη είναι. Είναι η λογική και όσα είπε και ο κύριος Καρπός. Και αμέσως να μας πει τη γνώμη του. Λύτη τη σημασία της επιστολικής ψήφου, επομένως και των ευρωεκλογών. 22, μεταξύ μας τώρα, για να το ξέρετε, γύρω στις 22-25.000 έχουν δηλώσει. Μην φανταστείτε ότι είναι κανένα νούμερο. Να τα δούμε λίγο. Που έχουν δηλώσει για να ψηφίσουν επιστολικά. Χαίρομαι, κύριε Τριάντη, που με ρωτάτε. Ήμασταν από τα κόμματα που βάλαμε ενστάσεις για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας. Ενώ η υπόθεση αυτή δεν αφορά ευθέως τον καινούριο κατάλογο που ανοίγει για την επιστολική ψήφο, η διορία για τον οποίο είναι 29 Απριλίου για εγγραφή για την επιστολική ψήφο. Για όσους θέλουν να ψηφίσουν. Δηλαδή. Παρ' όλα αυτά προξένει πολύ σοβαρά ερωτηματικά, γιατί εδώ έχουμε διαρροή προσωπικών δεδομένων από τους εκλογικούς καταλόγους για τις εθνικές εκλογές του 23 που ψήφισε για πρώτη φορά η Διασπορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, νομίζω ότι η χώρα έχει καταδικαστεί για την κατάσταση του κράτους δικαίου και κατά τη γνώμη. Από πού έχει καταδικαστεί η χώρα? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει, μια ομάδα ευρωβουλευτών ήταν. Κύριε Χατζή, 330 ευρωβουλευτές δεν είναι μια ομάδα, είναι πλειοψηφία. Δεν θα, εγώ με συγχωρείτε πολύ, επειδή είμαι Έλληνας πολίτης. Δεν σημαίνει ότι ένας Δανός ή ένας Ιουγκοσλάβος ή ένας Ισπανός ή από τη Μάλτα που έχουν άλλου είδους λογικές είπε αυτά που είπε. Η χώρα έχει ζητήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά όχι όπως τα περιγράφουν αυτοί. Έχει ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Άρα, και για τα Τέμπη και παντού να τα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Αλλά τώρα. Πάμε στη λογική της Νέας Δημοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μόχλευσε 330 ευρωβουλευτές. Όχι, κύριε Μπουρνούς, δεν λέω αυτό εγώ. Τι μου λέτε. Δεν λέω. Περίμενε, Γιάννη, δεν είπα αυτό καταρχάς. Δεν θα διαστραβλώνετε αυτό που λέω εγώ, ούτε θα μου λέτε με ένα λογική της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα προσωπικώς. Εντάξει, συνέχισε, Γιάννη. Κύριε Μπουρνού, για το αδιάβλητο θέλω να μου πείτε. Λοιπόν. Τι πρόσκειται η διαδικασία. Γεννιούνται ερωτήματα. Εγώ θα σας το πω. Για μας είναι ζήτημα δημοκρατικής τάξης, δεν είναι ζήτημα απλά. Ή θα είναι αδιάβλητες οι εκλογές ή όχι, αυτό ρωτάει. Εμείς ζητάμε και θα ζητήσουμε με τον επισημότερο τρόπο όλες εκείνες τις θεσμικές δικλείδες για να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα στον δρόμο για την 9η Ιουνίου. Δεν είναι δυνατόν να πάμε με αυτό το κλίμα. Η αθέμητη συμπεριφορά και πρακτική δεν έχει σχέση με το αδιάβλητο των εκλογών. Καμία είναι σοβαρό. Θέμα. Δεν έχει. Δεν έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ θέμα. Αλλά δεν έχει σχέση με το αδιάβλητο. Για να ακούσουμε τον κύριο οικονόμου. Ναι, ξέρετε, πρώτα απ' όλα, πολλές φορές συζητώντας για αυτό το θέμα, πέφτουν τα φώτα στην κυρία Σιμακοπούλου και δεν πέφτει εκεί πέρα το οποίο είναι το βασικό. Που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Για το Υπουργείο Εσωτερικών συζητάμε. Είτε υπάρχει. Όχι, ξέρετε, η κυρία Σιμακοπούλου έριξε φως. Δικάσαμε αυτή, πάει. Η κυρία Σιμακοπούλου έριξε φως σε μια πρακτική η οποία είναι εξόχως προβληματική. Είτε αφορά μια συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με υποψήφιους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να έχουν προνομιακή πρόσβαση στα στοιχεία, για να ξέρουμε τώρα τι λένε. Δεν το κάνει αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου. Έστω, κυρία Σιμακοπούλου. Όχι, γιατί είναι κι άλλοι υποψήφοι, είναι άλλοι 40. Έτσι. Αλλά, η κυρία Σιμακοπούλου έριξε το φως. Τώρα, ποιος έχει τη λίστα, μένει να αποδειχτεί από τις έρευνες. Και έχετε στοιχεία. Κανένα στοιχείο. Γιατί θα είχα στοιχεία για την κυρία Σιμακοπούλου, αν την κυρία Σιμακοπούλου έχουμε. Αν δεν έστειλε τα email. Έχουμε όμως. Ναι,
Α, μπράβο. Όταν έχουμε, εδώ, λοιπόν, και έχουμε όταν, χαρτιά, όταν, το λέμε. Υπάρχει, όταν, κύριε... όταν υπάρχει. Κύριε Χατζή, να σας εξηγήσω. Κύριε Οικονόμου, όταν δεν υπάρχει, έχουμε στοιχεία, δεν λέμε κάτι στον κύριο. Κύριε Χατζή, θα μου πει. Όταν το απαράβατο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια διαρροή. Ωραία. Όταν υπάρχει μια διαρροή πληροφοριών, δεν ξέρουμε αυτή η διαρροή πόσο βαθιά έχει φτάσει. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Όχι, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω. Ολοκληρώστε όμως. Οπωσδήποτε αφορά την κυρία Σιμακοπούλου, αλλά. Και να σου πω κάτι. Εάν το έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι δεν το έχει κάνει, είναι ένα κομμάτι. Εάν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ελληνικών πολιτών, είναι ακόμα χειρότερο. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι, πώς μπορεί να γίνει, και επειδή ρητήσετε για το αδιάβλητο. Το αδιάβλητο δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια προνομιακή πρόσβαση σε στοιχεία του εκλογικού σώματος. Δεν εννοείται αδιάβλητο, δεν υπάρχει. Αδιάβλητο από τη διαδικασία αυτή. Είναι διαβλητές οι εκλογές, δηλαδή. Αδιάβλητο, ενώ πρόβλημα στο αδιάβλητο της διαδικασίας. Ναι, ναι, ναι. Για να είναι πιο σαφές. Μιλάμε στο για το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Όμως, ότι υπάρχει ότι προνομιακή πρόσβαση μιας ευρωβουλευτού της κυβερνώσεως παράταξης στα στοιχεία του εκλογικού. Προφανώς είναι προνομιακή πρόσβαση. Κύριε Καρπόζηλε, θέλετε κάτι να προσθέσετε, παρακαλώ. Σύντομα, γιατί θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα. Η διαχείριση. Ο τρόπος διαχείρισης μου θυμίζει ένα σκάνδαλο μεγαλύτερης τάξης. Ποιο λέτε? Προσωπικών δεδομένων. Ποιο? Το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πάλι ήτανε, υπήρχαν ενδείξεις και πάλι υπήρχε μια επίκληση ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοινή μεθοδολογία. Μπορεί να αποφανθεί, δηλαδή. Σε μια κοινή μεθοδολογία έγινε κάτι το οποίο αποκαλύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, να σας το πω. Ποιο είναι? Μισό λεπτό. Το ακούω. Μισό λεπτό, ένα πρόβλημα το οποίο εγώ. Το υιοθετώ διαβάζοντας μία ανάλυση του Κώστα του Παξεβάνη στο ντοκουμέντο. Λέει ο δημοσιογράφος ότι έχει γράψει για τις υποκλοπές 500 πράγματα ο συγκεκριμένος, νομίζω, Γιάννη, έτσι. Και έχει αποκαλύψει. Και έχει κάνει αποκαλύψει κτλ. Λέει λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη διελεύκανση της υπόθεσης που μόλις είπατε, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι η μήνυση που έχει γίνει από τον κύριο Ανδρουλάκη είναι καταγνώστο, δεν είναι κατά παντός υπευθύνου, συγγνώμη. Ωραία. Για πέστε μου τώρα εδώ, ποιος θα πάει να καταθέσει. Πρέπει κάποιος να πάει να καταθέσει. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μία μήνυση κατά γνώστον. Αλλά... Ισχύει απολύτως αυτό. Μίλησα με τον κύριο Ανδρουλάκη, μου εξήγησε γιατί. Αλλά, πέρας περιπτώσει, αυτό είναι ένα ζήτημα στην δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Η δημόσια συζήτηση, αυτό περιμένει η ελληνική κοινωνία. Σας το λέω επειδή είναι. Η δημοκρατία και η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις που αφορούν την κυρία Σιμακοπούλου και να πείσει τους πολίτες ότι αυτό που συνέβη, το οποίο όλες οι ενδείξεις μαρτυρούν τι είναι αυτό, ότι υπήρξε κάποιο τύπο διαρροή. Συνέβη διαρροή. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Αυτό δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Αυτό όπως θα το έλεγα, επειδή είμαι και συμπατριώτης με την κυρία Σιμακοπούλου, με τη γίδα στην πλάτη που λέμε στην Ήπειρο. Ναι. Ωραία, αυτό συνέβη. Από ποιο μέρος είστε της Ήπειρου? Πολύ κοντά στην κυρία Σιμακοπούλου, από ένα πολύ κοντινό χωριό. Όχι, μη μου τα λέτε έτσι, γιατί αυτή τη βάφτισε βασιλιά. Μήπως είστε κι εσείς? Έλεγα πως όχι. Όχι, εντάξει. Ήμασταν κοντά, αλλά όχι. Για να ξέρω τι γίνεται εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε, περίπτωση, αυτό το οποίο προσβάλλει τους πολίτες, νομίζω, είναι η σιωπή και το να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα και να νομίζουμε. Να σας πω κάτι, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Αλλά αυτό θα ξεχαστεί. Ωραία. Δεν πρέπει. Πάμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στην υπόθεση του Κώστα Αρβανίτη. Και ξεκινώ από εσάς. Εγώ είχα μια συνέντευξη μαζί του σήμερα και μου εξήγησε πολλά πράγματα ο βουλευτής. Αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς. Αυτό που είπε, που δήλωσε δημόσια για το άρθρο 27. Εσάς σας ενόχλησε? Θέλετε να μου πείτε πιο αναλυτικά, γιατί δεν άκουσα τη συνέντευξη, ομολογώ. Όχι τη συνέντευξη που δώσαμε. Τη συνέντευξη έχει δώσει μέρες, γίνεται της κακομοίρας. Ότι συνέταξε το άρθρο 27 και κατηγορείται. Προσέξτε, εγώ είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω στα ελληνικά μου. Κατηγορείται από μερίδα της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων ο κύριος Κώστας Αρβανίτης ότι με βάση αυτή τη διάταξη. Εάν η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται στο χάρτη που τη λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κόβονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πατριωτική στάση είναι να είμαστε σκληροί με τη χώρα μας, επειδή την αγαπάμε τη χώρα μας. Όχι να συγκαλύπτουμε. Ωραία. Το πρόβλημα. Το κατάλαβα. Το όνομα, ναι, της προστασίας της χώρας μας. Η χώρα μας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όχι, ναι, επειδή θα το πούνε, όπως είπατε, κάποιος στη Μάλτα, αλλά γιατί το λένε οι πολίτες στη χώρα που νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι πολίτες στη χώρα μου αρέσει να το λένε. Το είπανε στις 28 Φεβρουαρίου με τη μαζική του συμμετοχή στη διαδήλωση για τα Τέμπη, που ήταν μια διαδήλωση διαμαρτυρίας για πρακτικές τις οποίες η ελληνική κοινωνία τις έχει εκλάβει ως μια απόπειρα συγκάλυψης. Αυτό είναι το πατριωτικό. Εμείς εδώ έχουμε πάρει μια θέση σε αυτό και εγώ προσωπικά έχω πει ότι, επειδή είμαι δημοσιογράφος και κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 45 χρόνια, έχω πει ότι θέλω όλοι από την ημέρα που υπεγράφει η σύμβαση. Η σύμβαση το 2014,
αυτοί που ενεπλάξαν. Πρέπει να δείτε το βίντεο στην Επιτροπή της Βουλής αυτής της σύμβασης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι την ημέρα που έγινε το δυστύχημα, όλοι αυτοί πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί. Είτε είναι υπουργοί, είτε είναι υφυπουργοί. Γιατί εγώ δεν βλέπω υφυπουργούς να εμπλέκονται. Που με βάση το φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως εμπλέκονται στις δουλειές αυτές. Και δεν τους βλέπω πουθενά. Δεν βλέπω κάτι σφιγγοκολάριο των υπουργείων και κάτι λιμοτάγαρα που γυρίζουν μέσα με τις γραβατούλες και τις τσαντούλες. Δεν τους βλέπω πουθενά εγώ αυτούς. Και υπουργοί είπα έτσι, για να είμαι εξηγημένος. Κατά συνέπεια, μην μου το λέτε εμένα. Εγώ είμαι πέρα αυτής της άποψης και ορίστε, κύριε οικονόμου, ο Γαλάζιος οικονόμου, ορίστε. Κύριε οικονόμου, ναι. Έχετε να πείτε κάτι για τον κύριο Αλβανίτη. Ήταν νομίζω ένα μεγάλο του λάθος. Ποιο ακριβώς είναι το λάθος? Το λάθος του είναι να ζητάει την περικοπή κονδυλίων για τη χώρα που είναι άκρος απαραίτητα. Ο ίδιος το είπε. Και νομίζω ότι για οποιονδήποτε λόγο. Τώρα, ας πάμε για το λόγο. Βλέπει ο κύριος Αλβανίτης και κάποιοι άλλοι, όχι πλειοψηφία σε απόλυτους αριθμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια πρόσχερη Κυριακή εκεί πέρα πλειοψηφία κάποια στιγμή, είδανε ότι για λόγους δικαίου. Εμείς εκτιμούμε σαν χώρα, πρώτα απ' όλα σαν κυβέρνηση, και νομίζω η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να κουνάνε το δάχτυλο στην ελληνικό λαό και στην ελληνική κυβέρνησή του, η οποία εξελέγει δημοκρατικότατα και με ευρεία πλειοψηφία, ναι. Δεν μπορεί να το κουνάνε με προσχήματα και με δικαιολογίες. Γιατί τότε, αν είχε την ίδια νοοτροπία και αντίληψη η τότε αντιπολίτευση που είχε την πλειοψηφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε μια σειρά μέτρων και θεμάτων, τα οποία μάλιστα ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός ήρθε σήμερα και λέει: ναι, με ακούλπα έκανα λάθη, τα μπέρδεψα λίγο για βασικά θέματα δημοκρατίας. Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν ξέρω πόσο διαβάσατε ή ακούσατε αυτά που είπε, ο κύριος Τσίπρας δεν είπε κανένα λάθος για τα θέματα. Η διαχείριση, είπε, είναι λάθος. Άλλο η διαχείριση ενός θέματος και άλλο το ότι έφερα το θέμα ευεντόφερα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ανέρεσε το γεγονός ότι εγώ έφερα το θέμα της Λομπάρτης, αλλά δεν ήταν σκάνδαλο ή δεν έπρεπε να κάνω τα κανάλια. Δεν είπα αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η διαχείριση των θεμάτων ήταν σωστή. Αυτό είπε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η διαχείριση των θεμάτων, κύριε. Δηλαδή, τα ελληνικά, μην τα κάνουμε τώρα. Τώρα. Η διαχείριση των θεμάτων για τόσο κρίσιμα και ευαίσθητα ζητήματα δημοκρατίας. Η διαχείριση είναι ποικίλων τρόπων. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Αλλά όταν μιλάμε ότι πας 10 κορυφαίους πολιτικούς της χώρας να τους κρεμάσεις τα μανταλάκια και να τους βάλεις φυλακή, γιατί έχεις φτιάξει ένα παραδικαστικό σύστημα και παραυπουργείο δικαιοσύνης. Όπως... Αυτά που είπε ο κύριος, μου λέτε τώρα. Ο υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης της τότε. Και όταν έρχονται εδώ και λέει: μια κούλπα, εγώ έκανα λάθος διαχείριση. Δηλαδή ουσιαστικά τον επιβεβαίωσε τον κύριο Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας. Όλη αυτή η δυσόδηση, η ατμόσφαιρα και η κατάσταση. Για να σας πω τώρα, άμα ήθελε η τότε αντιπολίτευση της χώρας. Κατάλαβα. Και είπατε, πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πόσα ψηφίσματα θα μπορούσε να πάρει. Κύριε Μπουρνούς, είπατε. Έτσι όμως τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει τώρα. Καταλάβαμε, μην μου βάζετε σε ένα κομματικό αξίωμα. Κύριε Μπουρνούς, με δεδομένο αυτό που είπε ο κύριος, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, στη συνέντευξη που έδωσε και δημοσιεύεται και σήμερα σε πάρα πολλά site και το πρωί στο. Το κρέδιος 98,9. Μεταξύ των άλλων έλεγε ότι υπήρχε ένα παραδικαστικό σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και κάνανε κουμάντο και τούτα και τα άλλα. Τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Μην σας κουράζω, τα ξέρει και ο κόσμος. Γιατί αυτοί που βλέπουν αυτή την εκπομπή ασχολούνται με την πολιτική 100%. Κατά συνέπεια, επειδή μιλήσατε για δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αυτό τι είναι τώρα? Δεν είναι ένα χτύπημα στη χώρα? Αυτά που είπε ο κ. Κοντονής. Ναι. Εμένα με βρίσκουν τελείως αδιάφορο. Εντάξει, ο κύριος Κοντονής πήρε μεταγραφή σε έναν άλλο πολιτικό χώρο και δίνει διαπιστευτήρια στην ηγεσία του χώρου που πήγε. Πού πήγε? Δεν ξέρω, δεν έχει πάει στο Πασόκ. Εσείς το είπατε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Ο κύριος Κοντονής δεν έχει έρθει στο Πασόκ. Ήταν υποψήφιος. Πού, στις... δήμαρχος. Ήταν υποψήφιος στη Ζάγκυνθο. Βουλευτής. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει, εγώ τι να κάνω τώρα. Αν ζοριζόταν, μπορούσε τότε που ήταν στη κυβέρνηση να βγει και να τα καταγγείλει. Το περνάτε ντούκου όμως. Τι να περάσω ντούκου. Άμα σου λέω ότι ήταν παραδικαστικό κύκλωμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, να πάει στον εισαγγελέα με στοιχεία λοιπόν, αφού ήταν καταγγέλει παραδικαστικό κύκλωμα, τώρα πήγε σε άλλο κόμμα, να δούμε ποιο θα γελάσει τελευταίο. Λοιπόν. Για του άλλου, γιατί το είπατε κι εσεί μόνο σα. Ήταν
διεθνές σκάνδαλο με προέκταση στην Ελλάδα, το σκάνδαλο Νοβάρτης, ναι ή όχι. Τι το συζητάτε τώρα αυτό. Τώρα τι συζητάμε. Μα εγώ δεν λέω γι' αυτό. Γιατί να σας πω και κάτι, κύριε Μπουρνούς. Εγώ δεν είδα κανένα γιατρό να κάθεται στο Εδόλιο με τις παράνομες συναργογραφήσεις και τα ταξίδια που τους χαρίζανε. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν είδα κανέναν. Χοντρό... Και να σας πω γιατί δεν είδα. Γιατί αν τους βάλουν κατηγορούμενους, τι θα γίνει, θα τους βγάλουν από την υπηρεσία και θα καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να τα λέμε όλα στον κόσμο. Να μην τους κοροϊδεύουμε. Κύριε Χατζή, πάντως το μείζον. Για εσάς αυτό. Το μείζον ζήτημα με το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν ήταν κάποιοι μεγαλογιατροί. Όχι, είναι και αυτό. Με είναι και αυτό. Όχι, με αλλά το πρωτεύον δεν είναι αυτό. Ποιο είναι. Είναι το πολιτικό κομμάτι. Ποιοι παίρνανε λεφτά. Δεν ξέρω. Αυτό αποφάσισε η δικαιοσύνη. Εδώ πανηγυρίζουν κάποιοι ότι έχουν. Δεν αναγνωρίζετε τη δικαιοσύνη και τι αποφάσει. Κύριε οικονόμου τη Νουδού, για να μην σα μπερδεύω κι εγώ. Το γαλάζιο θα λέγαμε. Το γαλάζιο οικονόμου. Σα θυμίζω ότι έχετε την υπουργού σα που πανηγυρίζουν ότι αθωώθηκαν ενώ οι υποθέσεις τους έχουν αρχιοθετηθεί. Αυτό και όχι νομικά τι σημαίνει αυτό. Έχουμε αρχιοθετηθεί μια υπόθεση. Νομικά τι σημαίνει αυτό. Παρακαλώ τον κύριο. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος. Τον κύριο Καρπόζη. Ο καταλαβαίνει τι σημαίνει αρχιοθετείται νομικός. Αρχιοθετείται σημαίνει ότι ένα. Θα το βάλουμε και αυτό στη ζυγαριά του κόσμου. Μπορεί να ξανανοίξει. Δηλαδή τι έννοιες θα τι αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει. Εκ των πραγμάτων ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αυτά τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα και νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή και αυτά μπορείτε να διαφορείτε για αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής. Αλλά... Ας πάει να τα αποδείξει, αφού τα κατήγγειλε δημοσίως, να πάει στις δικαστικές αρχές. Αντιθέτως, ξέρετε κάτι με στενοχωρεί. Ότι έτσι μπορεί να γυρίσει να πει και η Νέα Δημοκρατία. Λέτε για την κυρία, πώς τη λένε, Σιμακοπούλου, τραβάνε τα αποδείξει, θα σου πει. Δεν είναι το ίδιο. Πώς δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εδώ έχουμε μία πηγή. Έχει όχι. Κάνει τη διαρροή καλά, προσωπικών δεδομένων. Όμως θα σου λέει ο άλλος ότι αποφασίζατε. Ναι, και σου λέει Μαξίμου αποφάσιζε ποιος θα δικαστεί και ποιος όχι. Δεν είναι χειρότερο. Τι είναι καλύτερο. Γι' αυτό σας λέω. Είναι θέματα με τη δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα έχουμε μπλέξει πάντως. Και πρέπει να μπει μια σειρά. Κύριε Καρπόζη. Πάντως η δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαρροή. Για? Για τη διαρροή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Υπουργείο Εσωτερικών το ίδιο. Ναι. Πλάτη λέγεται δικαιοσύνη που είναι. Ναι, αλλά εγώ όμω έχω μια ένσταση σε αυτό. Ένα λεπτό. Έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση. Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό. Εγώ δεν θέλω αυτό. Εντάξει, ξεκίνησε λέει η έρευνα. Μάλιστα. Θα μου δώσει σε μια εβδομάδα αποτέλεσμα με έναν έχω καταλάβει τι μου γίνεται. Τι θα με πα 18 μήνες μετά. Γιατί έχουμε εκλογές. Τι? Οπότε είναι δύο φορές πιο σημαντικό. Βεβαίως, να δούμε αν κάποιος έχει πρόνομα και πρόνομα. Έχετε δίκιο. Ναι. Ειδικά εφόσον το Υπουργείο. Έχει σημασία δηλαδή σε ποιο πολιτικό είναι κλίμα είναι. Το Υπουργείο που κάνει τις εκλογές. Βεβαίως, ναι. Βέβαια. Όχι, εγώ θέλω το αποτέλεσμα από το Υπουργείο μόνο. Θέλω από τη δικαιοσύνη. Από τη δικαιοσύνη. Από τη δικαιοσύνη. Θέλω από εκεί να βγάλει την παραδοχή. Και από την ανεξάρτητη αρχή. Και από την ανεξάρτητη αρχή. Επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο κ. Χαρίτσης. Θα πάμε. Τον είδα, έκανε μια δήλωση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια συνάντηση από την οποία βγήκε ότι υπάρχει πολύ σοβαρή ανησυχία και από τις ανεξάρτητες αρχές της χώρας. Ναι, περιμένετε. Όταν καταγγέλω εγώ εσάς για απατεώνα, πρέπει να το αποδείξω εγώ. Όχι εσείς την αθωότητά σας. Ισχύει. Εγώ, έτσι είναι το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα. Εγώ πρέπει να αποδείξω ότι εσείς είσαι απατεώνας. Έτσι δεν πάει. Δεν θα αποδείξεις εσύ ότι δεν είσαι. Εγώ πρέπει να αποδείξω ότι είσαι. Αυτό ισχύει και μην τα ξεχνάμε. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη και για χώρα η οποία θέλουμε να έχει δικαιοσύνη, πρέπει αυτά να τα σκεφτόμαστε και να τα τηρούμε. Διαφημίσεις και παρέχουμε, κύριε Καρπόζηλε, γιατί δεν ολοκληρώσατε. Φαντάζομαι θέλετε κάτι άλλο. Τι θες, ήθελα κύριε. Και εγώ μετά. 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 Να, πω κάτι... να πάμε και σε καμιά διαφήμιση. Είναι μετέωρο το δεν θέμα έχουμε την Οβάρτη σε εμείς σπόνσορα. Διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ και με τον Κώστα τον Καρπούζο συζητάμε τα παρελθόντα. Δυστυχώς αυτά περάσανε. Περάσανε ωραία όμως. Και εγώ το ευχαριστιέμαι τώρα. Γιατί, εντάξει, μερικά γελάω που γίνονται, αλλά... Λοιπόν, θέλω να... Αγγελική, το έχουμε έτοιμο αυτό, να το δούμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε... Μου επιτρέπεις να πω κάτι στον κύριο Μπουρνούς, γιατί έμεινε κάτι. Ναι, βεβαίως, αλλά θέλω να συζητήσουμε και το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Εννοείται. Σήμερα ζούμε σε ένα πολιτικό σκηνικό κουτσό. Σύμφωνα. Αλλά έχω να πω ένα παράδειγμα. Ορίστε. Την ώρα που μιλούσε ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Μπουρνούς είπε και ακούστηκε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, στο 27, ότι ο Αρβανίτης και το ψήφισμα, εν πάση περιπτώσει, ότι. Τι δεν είναι έτσι, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρητή αναφορά για να δει η Κομισιόν
την εκταμίευση. Ο ρόλος του Αρβανίτη στη συγκεκριμένη διατύπωση ήταν να την αντιστρέψει και από την άμεση περικοπή πόρων να μπει ως διατύπωση ότι αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις συστάσεις, τότε θα εξεταστεί η περικοπή πόρων από τη χώρα. Με τις συστάσεις ποιου? Με τις συστάσεις του ψηφίσματος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε δήλωσε, να συνεχίζουμε ίδιος. Να εθελοτυφλούμε για την κατάσταση ίδιος, του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Πέρα από αυτά που δήλωσε ο Κώστας ο Αρβανίτης, να τιμωρηθεί η κυβέρνηση η παρούσα, το καταλαβαίνω. Και πώς θα μπορούσε? Με μια ηχηρή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου ή των αρχών της Κομισιόν, αλλά όχι ο ελληνικός λαός. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αν σου κόψει τα κονδύλια, θα είναι για χρόνια. Σε αυτό πρέπει να εγκαλέσετε την ελληνική κυβέρνηση εξαιτίας της οποίας έχουμε αυτό το ψήφισμα. Καλά. Τι να κάνουμε τώρα? Όχι, εξαιτίας του κ. Αρβανίτη και κάποιον τέτοιον. Με αναγκάζεται να ταυτολογηθεί. Ευρωβουλευτών. Οικονόμου. 330 βουλευτές, ναι, εκ των οποίων οι 5 από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή από τη δική σας οικογένεια. Ναι. Δεν είναι δάκτυλος του ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισμα. Δεν είπα ότι είναι δάκτυλος. Όσο και αν επιμένετε. Εγώ καθόλου δεν λέω δάκτυλος. Λέω είναι υποκινούμενο. 5 διαφορετικές. Από ποιον, πείτε το. 5 διαφορετικές πολιτικές οικογένειες ψήφισαν αυτό το ψήφισμα. Ποιος το υποκίνησε? Το ΣΥΡΙΖΑ το υποκίνησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει Νουδού επιμένει να ταΐζει κουτόχορτο τον κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκίνησε 330 ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει σκάνδαλο παρακολουθήσεων, δεν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα ΤΕΜΠΗ, δεν υπάρχει υπόθεση Καραϊβάς. Ναι, συγκάλυψη στα ΤΕΜΠΗ. Συγκάλυψη στα ΤΕΜΠΗ. Ο Καραμαλής αυτή τη στιγμή αυτό που λέτε έπρεπε να όδευε προς δικαστική αίθουσα. Σοβαρά μιλάτε? Ο Σπίρτζης. Ο Σπίρτζης είναι πρόθυμος από την πρώτη στιγμή και το έχει δηλώσει να καταθέσει οπουδήποτε είναι αναγκαίο. Ενώ ο κύριος Καραμαλής δεν το έκανε. Έκανε μια κατάθεση που ήταν προκλητική προς οικογένειες των νεκρών. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν δεν υπάρχουν στην Ελλάδα του 2024 με Νέα Δημοκρατία καθεστώτος Μητσοτάκη. Κύριε Μπουρνού, αν εμείς βγάζαμε πανό για το μάτι στα γραφεία μας, όπως το κάνατε εσείς, κύριε Οικονόμου, τι θα λέγατε? Στείνει πλεκτάνη, τι θα λέγατε? Γιατί εποφθαλμιά τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Ακούτε, αυτό λέτε στον κόσμο το σύνδεσαι. Ακούτε. Αν η Νέα Δημοκρατία έβαζε πανό στα γραφεία της, όπως το βάλατε εσείς αυτό για το μάτι, τι θα λέγατε? Αλήθεια τώρα. Πολύ αλήθεια. Θέλετε να θυμηθούμε τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία στο μάτι? Τι θα λέγατε σήμερα? Θέλετε να θυμηθούμε τι λέγατε για το μάτι? Που σκυλεύατε τους νεκρούς. Τους σκυλεύαμε. Για πολιτική εκμετάλλευση και τώρα κάνετε τις οσίες παρθένες. Τώρα που ο εισαγγελέας πρότεινε αθώωση της Ρένας Δουρού. Συγνώμη. Μετά τις εκλογές του 19 που τους επιχειρησιακούς υπεύθυνους που εσείς καταγγέλατε τους αναβαθμίσατε στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Κύριε Οικονόμου, αυτό το μάτι. Ο κύριος Μπουρνούς έχει δίκιο. Σε ποιο πράγμα? Αν θυμηθείτε την προπαγάνδα για την τραγωδία στο μάτι, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Την προπαγάνδα του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πέρα υπήρχε. Ξεχάσατε πώς γίνεται το γεγονός. Ξεχάσατε. Έκανε ένα σοου το βράδυ. Έκανε ένα σοου το βράδυ. Έκανε ένα σοου το βράδυ. Έτσι βγήκατε κι εσείς. Μιλάω ένα λεπτό τώρα στο κ. Τριάντη. Λοιπόν, το βράδυ έκανε ένα σοου. Δεν ήξερε ότι είχαν πεθάνει άνθρωποι. Έκανε σοου. Σοου έκανε ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα έκανε σοου. Να ντραπεί αυτό και εσεί και όλοι σα. Όλοι αυτοί που τον υποστηρίξαν. Μιλώ για την ουσία. Σε αυτή την αθλειότητα. Μιλώ για την ουσία τη τραγωδία. Ουσία τώρα. Εδώ πέρα η ουσία. Ένα πολύ ωραίο σχόλιο για τον κύριο Αρβανίτη. Κύριε Χαστίνο, έλλειμμα διευνήσεω. 10 δευτερόλεπτα. Καθόλου. Στην επόμενη ερώτηση. Αν είναι 104 νεκροί του ματιού ένα πλημέλημα, που όπως έχει πέντε πράγμα. Παρακαλώ. Το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκει χώρο, βρίσκει χώρο σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Και χτυπάει την πατρίδα μας. Της χθεσινής δημοσκόπησης από το Sky. Πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ από το Sky που παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται μια μικρή υποχώρηση του ΠΑΣΟ και μια μικρή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται και αυτό να υποχωρεί λίγο. Οι Σπαρτιάτες μένουν σταθεροί σε 3%. Στο 8,5% με μία μονάδα παραπάνω παρουσιάζεται η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Στο 4 είναι η νίκη. Στο 3 είναι τα άλλα δύο κόμματα. Τα βλέπετε και εδώ. Η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά φαίνεται να παίρνουν κάποια ποσοστά. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι μια δημοσκόπηση, είναι μια φωτογραφία. Χτεσινή. Οπωσδήποτε όμως συμπεριλαμβάνει και το συνέδριο και όλα αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται και βεβαίως πάμε μετά. Να την δείξουμε, θέλετε να την έχουμε, να τη βλέπετε, να τη σχολιάσετε. Και πάμε μετά στην
ποιον θεωρείται κατάλληλο πρωθυπουργό και υπάρχει με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Προηγείται ο κ. Μητσοτάκης, ακολουθεί με ένα πολύ μικρό ποσοστό ο κ. Κασελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης, μικρά ποσοστά ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή, ούτε αυτοί που ψηφίζουν το κόμμα δεν τους θεωρούν, θεωρούν κατάλληλους για πρωθυπουργούς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα. Εδώ όμως, πριν το σχολιάσετε, θέλω να σας θυμίσω το εξής στους παλιότερους και να ξέρουν και οι νεότεροι. Όταν το 1974 ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Ελλάδα και πήρε 52%, αξιωματικά αντιπολιτεύτηκε ένα κέντρου με τον κύριο Μαύρο, με τον Αείμνηστο τον Μαύρο. Και τρίτο κόμμα με 13,5% ήταν το κόμμα του Πασόκ με τον Ανδρέα Παπαδρέου, τον Αείμνηστο Ανδρέα Παπαδρέου. Ο Καραμαλής, αντιπολίτευση, δεχόταν από τον Παπαδρέου ουσιαστικά, ας είχε 13%. Και οι κόντρες μεγάλες της Βουλής, στη Βουλή γινόντουσαν με τον Ανδρέα τον Παπαδρέου. Θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία πόσο είναι το ποσοστό της αντιπολίτευσης. Το μέγεθος του ηγέτη. Το μέγεθος του ηγέτη έχει σημασία. Γιατί ο Ανδρέας Παπαδρέου αποδείχθηκε τι ήταν. Ήταν με 13% και η αντιπολίτευση που είχε κάνει ο Καραμαλής και οι μεγάλες συγκρούσεις γινόταν με τον Ανδρέα Παπαδρέου. Δεν γινόταν με τον Μαύρο. Έτσι, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο μέγεθος, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θέλω να μου πείτε σήμερα, κύριε Μπουρνούς, πώς αισθάνεστε μετά το 17% και με μια δημοσκοπική πτώση, η οποία βεβαίως είπα και το διευκρινίζω, είναι δημοσκοπική, οι εκλογές θα δείξουν, οι οποίες βέβαια είναι ευρωπαϊκές εκλογές, δεν είναι εθνικές εκλογές, έχει μια σημασία και αυτό, γιατί και τα μικρότερα κόμματα, όπως και να το κάνεις, είναι πιο εύκολο να ψηφίσει κάποιος κάτι άλλο. Ισχύει για τα 2-3 μεγάλα κόμματα. Πώς αισθάνεστε εσείς, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα ακριβώς που παρατηρείτε σήμερα? Λοιπόν, μια μικρή εισαγωγή αντιστρέφοντας αυτό που είπατε προς τον κόσμο που μας ακούει. Οι ευρωεκλογές όντως χαρακτηρίζονται ως εκλογές δεύτερης τάξεως γιατί δεν εκλέγουν κυβέρνηση. Ούτε αντιπολίτευση. Ο κόσμος, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά είναι δεδομένα. Έτσι. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι πάνω από το 90% της καθημερινότητάς του στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στα εργασιακά του δικαιώματα, προκύπτει από ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Άρα μπορεί να μην εκλέγει εθνική κυβέρνηση, εκλέγει όμως Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή νομοθετικό σώμα. Σώμα που ψηφίζει οδηγίες. Πολύ σωστά το λέτε, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Το δεύτερο που δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι η άνοδος ακροδεξιάς πανευρωπαϊκά. Τεράστιο ζήτημα αυτό. Γαλλία, στη Γερμανία. Σε όλο τον κόσμο με δημοκρατικά αντανακλαστικά, ανεξαρτήτως αποχρώσεως, να πάει να ψηφίσει στις ευρωεκλογές. Γιατί όσο απέχουν οι δημοκρατικοί πολίτες, τόσο θα ενισχυθούν τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων. Το τι θα ψηφίσει είναι δική του δουλειά και δική μας δουλειά να τον πείσουμε. Έτσι, σωστά, σωστά. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ένα αδιανόητο 2023. Ένα τραγικό διπλό εκλογικό αποτέλεσμα, στρατηγική ήττα, κατάρρευση, παρέτηση... Διπλό γιατί διπλό? Μάιος-Ιούνιος. Το θεωρώ τραγικό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές. Παρέτηση του αρχηγού που τον έφερε στη διακυβέρνηση. Μία περιπετειώδης διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου με πολύ ξεκάθαρο αποτέλεσμα και μία διάσπαση που ακολούθησε. Αυτό έφερε δημοσκοπική κάμψη διότι το μόνο που εξέπεμπε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εσωστρέφεια και τοξικότητα μέχρι να ολοκληρωθεί στο συνέδριό μας ένας κύκλος ανασυγκρότησης. Περιπετειώδες και το συνέδριο, δεν θα διαφωνήσω. Και κυριάρχησαν άλλα πράγματα στην εικόνα που έβγαλε το συνέδριό μας από αυτά που έπρεπε να κυριαρχήσουν. Όπως για παράδειγμα το ότι σε όλες τις θεματικές πολιτικές συζητήσεις οι αίθουσες ήταν ασφυκτικά γεμάτες. Έχω υπόψη. Ο κόσμος διψούσε. Έχω εικόνα. Να κάνει πολιτική κουβέντα. Τώρα περνάμε σιγά-σιγά στις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις που έχω δει, ας πούμε, χθες, σε μια κατάσταση που ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά τσιμπάει προς τα πάνω. Και ποια είναι το Πασόκ και στις δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν χθες. Είμαστε ικανοποιημένοι, σαφώς όχι. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό, φιλοδοξούμε, δεν είναι. Φιλοδοξούμε, αυτό θέλω να πω. Στους τρεις μήνες που απομένουν, στις 90 κάτι μέρες που απομένουν στις ευρωεκλογές, βγάζοντας μπροστά θετική ατζέντα και προτάσεις, όπως κάνουμε και αυτές τις μέρες, θάβονται για διάφορους λόγους και για διάφορους δικές μας αδυναμίες θάβονται. Μου επιτρέπετε μια ανατελεία εδώ να σας πω, μια πολιτική παρατήρηση θα κάνω. Όταν έχετε μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα θέμα, προφανώς έχετε, εγώ διαβάζω και ξέρω ότι έχετε, αλλά όταν, ας πούμε, προτάσετε άλλα ζητήματα, αυτή η πρόταση την οποία έχετε που θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός
για την καλυτέρευση της ζωής του, δεν την ακούει, κύριε Μπουρνούς. Λοιπόν, σας... Συγγνώμη, δεν σας κάνω παρατήρηση. Θα σας δώσω πολιτικό είναι το σχολείο μου. Γιατί το βλέπω δηλαδή. Τον κόσμο που μας βλέπει θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για να μην μακρύνει. Σύντομα να πάμε και στον κύριο Οικονόμου, τον πράσινο. Τον πράσινο. Αυτή την εβδομάδα... Τελευταίο. Αυτή την εβδομάδα ψηφίζετε το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, δεν βλέπουμε, καταλάβατε. Από αύριο θα δείτε. Με τι ασχοληθήκαμε όλη την ώρα. Θα δείτε όλο το τριήμερο σε όλα τα επίπεδα δημόσιες πρωτοβουλίες με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πολύ μόνο ωραία. Την απόρριψη του νομοσχεδίου. Ποια είναι η αναλλακτική δηλαδή. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε την παρουσίαση της ευρωδιακήρυξής μας. Τι λέμε για την Ελλάδα στην Ευρώπη και για την Ευρώπη συνολικά. Μακάρι να τα δούμε. Θα τα δείτε, σας τα προαναγγείλω. Μην τα μπλέξετε με άλλο. Σας βγάζω ειδήσεις, κύριε Χατζή. Σας δίνω πληροφόρηση. Να σας δώσω μπόνους χρόνου. ΣΥΡΙΖΑ από εδώ μπόνους χρόνου να πείτε κι άλλα. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση, στην χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού του γραφείου του Διευρυμένου. Mm. Μπαίνει σε ένα κλίμα μάχης πολιτικής ενώπιση των ευρωεκλογών να μείνει ανοιχτός ο δρόμος της προοδευτικής αλλαγής. Και στο πλαίσιο της μάχης αυτής, από εδώ και πέρα, η επιδίωξή μας θα είναι και έχουν καθήκον όλα μας στελέχη να το κάνουν, να το πράξουν. Να βγαίνει προς τα μπρος η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πολλά να σας ρωτήσω, αλλά μετά σας έχω ειδική έτσι ατζέντα. Πράσινος Οικονόμου, ορίστε. Πολλές φορές... Είναι μια ιστορία σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βεβαίως. Μια αντίδραση από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και μια από την κυρία Νάντια Γιάννα. Μια θερμή συζήτηση. Καλά είναι αυτά. Μια θερμή συζήτηση. Τι να σας πω, εικόνα που δείχνετε έχει σπάσει. Όχι, να σου πω κάτι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σας έφτασε τώρα. Μπράβο. Ήταν λίγο πιο πίσω. Πολύ ωραία. Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε σε έναν ανταγωνισμό με το ΣΥΡΙΖΑ για τη δεύτερη θέση. Διότι ο κόσμος δεν ψάχνει ποιος θα είναι δεύτερος. Ψάχνει ποιος θα αρθρώσει σοβαρή. Όχι, καθόλου καινούργιο. Όχι, είναι άλλη γραμμή. Όχι. Μήπως πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο, όχι. Όχι, μην ανησυχείτε. Συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη, ρωτάω εγώ για να μην εκτεθείτε. Μην ανησυχείτε. Μην σας συμπαθώ. Αφήσατε αυτά σε μένα. Όχι, εντάξει. Σε μένα και στον πρόεδρο. Μια χαρά είμαστε. Άμα μιλάς για εκμέρους. Λοιπόν, το Πασόκ λοιπόν πρέπει να αρθρώσει και η δουλειά του είναι να αρθρώσει μια σοβαρή εναλλακτική στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η συζήτηση για το ποιο θα είναι δεύτερο. Για κυβέρνηση τη χώρα. Ναι, με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Στην Νέα Δημοκρατία. Όπω δεν είναι. Μα συγγνώμη. Υπάρχει ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο. Θα κάνετε εναλλακτική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει, κύριε Οικονόμου. Θα κάνετε μια πρόταση εναλλακτική για να κυβερνήσετε εσεί, προφανώ. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν είναι πολύ σαφέ ότι αυτό πολλέ φορέ συζητιέται ποιο θα είναι δεύτερο κτλ. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχει σημασία για την κοινωνία που μα ακούει. Είναι η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι ο κόσμος ψάχνει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ναι, ναι. Δεν ψάχνει ποιος θα είναι δεύτερος. Σε αυτό λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Γιατί πολλές φορές συζητιέται και παρουσιάζεται η συζήτηση ότι το Πασόκ δεν τραβάει. Έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία 6 μονάδες με αυτή τη δημοσκόπηση που δείξατε. Για τις ευρωεκλογές. Είχε πάρει 33,2 Έχασε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 7. Και έχει διπλασιάσει το ποσοστό του, αλλά είναι πρόβλημα για το Πασόκ αυτό. Σας είπα και το Πασόκ 7 έχει διπλασιάσει το ποσοστό του, αλλά η δημοσκόπηση είναι κακή για το Πασόκ. Αυτή είναι η συζήτηση. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει. Όχι, δεν το λέω, το λέτε εσείς. Είπα ότι. Χάσατε μισή μονάδα. Τι γράφουν οι αναλυτές. Γιατί πρωί, μεσημέρι, βράδυ και οι τηλεθεατές. Και ο κόσμος ακούει ότι το Πασόκ έχει πρόβλημα γιατί ανεβαίνει λιγότερο από ό,τι ανέβαινε. Θα σας πω όμως κάτι γιατί αναφέρεται την περίοδο του 1974 με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πετάει το Πασόκ τώρα. Επειδή. Πετάει. Θα σας πω σε κάτι το οποίο είπατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο πατέρας μου ήταν πολύ ενεργός το 1974 τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, πήρανε τα αποτελέσματα του 1974. Υπήρχε τεράστια κατήφια στο Πασόκ. Διότι δεν περίμεναν το 13,5%. Άλλο τι έκανε ο Ανδρέας και τον Πασόκ με αυτό το 13,5%. Υπήρχε μεγάλη κατήφια, γιατί περίμεναν κάτι παραπάνω. Mm. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι μόνο το εκλογικό. Αλλά ήταν ο Ανδρέας αρχηγός. Έχεις. Βέβαια. Και με τον Ανδρέα αρχηγό και με το Πασόκ, το 13,5% στις οργανώσεις βάσης του Πασόκ υπήρχε μεγάλη απογοήτευση. Πάω... Το λέω γιατί. Εντάξει, γιατί αυτό που είπατε. Ποιος κάνει αντιπολίτευση και πόσο ισχυρή αντιπολίτευση έχει σχέση με πολιτική. Δεν έχει σχέση με εκλογές. Συμφωνώ μαζί σας. Μα το είπα και στην αρχή. Κύριε Καρπόζουλε, Νέα Αριστερά λοιπόν, μια νέα πρόταση. Στον χώρο της αριστεράς, δεν θα έλεγα νέα πρόταση, γιατί ίσως να ενοχλήσει αυτό που θα πω τον κύριο Μπουρνούς, αλλά τα στελέχη τα δικά σας προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν οι βασικοί συντελεστές της σύνταξης του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η βασική
παράγοντες. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο κ. Τσίπρας στον απολογισμό της θητείας του μίλησε θετικά αυτό, για αυτόν τον οικονομικό απολογισμό. Κατά συνέπεια, τι διαφορετικό λέτε από το ΣΥΡΙΖΑ? Φύγατε δηλαδή γιατί σας γουστάρατε τον Κασελάκη και δεν βγήκε η Αξιόγλου, ας πούμε, που λένε πάρα πολύ, αυτό είναι το θέμα? Ή έχετε ιδεολογικές διαφορές? Και αν έχετε ιδεολογικές διαφορές, τι πρεσβεύετε εσείς, ας πούμε, σε ποια σελίδα του Μάρξ ανάγονται οι δικές σας πολιτικές, ας πούμε, για να το καταλάβω κι εγώ? Ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λεπτά, δεν θα χρειαστώ περισσότερο. Χρονομετρώ όσο μου είπατε, σας δω. Ωραία, το ένα. Αναντιστοιχεία μεταξύ κοινωνικής δυσφορίας. Το μετράει και ο κύριος Μπουρνούς. Ο κύριος Μπουρνούς σίγουρα το παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον. Αναντιστοιχεία μεταξύ κοινωνικής δυσφορίας και της απουσίας ισχυρής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση τώρα για τα ποσοστά μισό πάνω, μισό κάτω είναι τελείως αδιάφορη. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν είπαμε ότι... δεν υπάρχει σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό πρέπει να το συνδέσουμε με το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και ιδεολογικά και πολιτικά. Και αν, σαν ιστορικός, θα έλεγα ότι μόνο το 1974 το είχε καταφέρει αυτό. Η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης σχετίζεται με τις βαθύτερες ιδεολογικές και πολιτικές αδυναμίες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς στη χώρα μας. Δεν ξεκίνησε με τον κύριο Κασελάκη. Παρονξύνθηκε με τον κύριο Κασελάκη. Η εικόνα του κυρίου Κασελάκη, η αυταρχική εικόνα ενός ανθρώπου, ο οποίος απευθύνεται σε ένα πλήθος και λέει: δείτε αυτοί εδώ που δεν χειροκροτούν, τι θα τους κάνουμε αυτούς, είναι μια προσβολή στο αξιακό φορτίο της αριστεράς. Αλλά αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω αυτό, υπάρχει όταν μια. Αν φύγατε, δεν το ξέρατε. Όχι. Γιατί, παρακαλώ. Αλλά παροξύνθηκε. Λέω ότι παροξύνθηκε. Για να κάνουμε διάλογο. Γιατί. Όταν εμείς φύγαμε και λέγαμε ότι ο κ. Κασελάκης συμμετείχατε στις εκλογικές. Περιμένετε. Φλερτάρει με alt-right. Εδώ σας έχω ερώτηση συγκεκριμένη. Ωραία. Όταν είδατε ότι απέναντι. Μάλλον όχι απέναντι. Όταν είδατε ότι υποψήφιος είναι ο κ. Κασελάκης, η πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει ήταν εδώ. Καθόταν εκεί που κάθεται ο κ. Μπουρνούς τώρα. Και είχε γίνει viral αυτό. Το σαράκι. Ναι, ναι. 2 εκατομμύρια κόσμο την είδε αυτή τη συνέντευξη. Γιατί δεν είπατε, οπ, δεν κατεβαίνουμε εμείς σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με αυτόν, ναι. Έχουμε διαφορετική αντίληψη. Διαφορετική. Αλλά αν κερδίζατε, θα φεύγατε, θα καθόσαστε με τον Κασελάκη. Ρωτάω. Αυτό είναι ένα ερώτημα του αν. Αυτό το οποίο όμως συντελέστη είναι ότι είναι ο κ. Κασελάκης επικράτησε, επέβαλε μια νέα ηγετική ομάδα η οποία προέρχεται από διάφορες πλευρές, και αυτό το οποίο εκφράζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε αριστερά στη χώρα. Είναι μια προσωπική. Πώς λένε, μικρομεγαλισμός που κάνει τώρα. Εσείς πάντως, εγώ θα έλεγα ότι είναι εθελοτυφλία αριστερή. Αυτά τα κάνει το Κουκουέ τα πιστοποιητικά. Ωραία. Τα πιστοποιητικά τα έκανε ο κ. Κασελάκης όταν παρέδωσε με σταλινικό τρόπο, αν θέλετε να μιλήσουμε ιστορικά, στελέχη που βρισκόταν εκεί και πιθανότατα και εσείς θα ήσασταν εκεί, με βάση το ποιος χειροκροτάει και ποιος δεν χειροκροτάει, αν... τι θα τους κάνουμε αυτούς. Αυτή είναι μια προσβλητική φάση. Όχι, όχι, μην το φάσετε. Τρεις μήνες πριν, δεν γίνεται να είστε medium. Εντάξει, εγώ θέλω μια παράκληση. Εγώ δεν θέλω μεταξύ των δύο αυτών χώρων, δεν θέλω να γίνει φασαρία. Δεν γιατί... θα γίνει καμία φασαρία. Όχι, εντάξει, θα γίνει γιατί... όμως. Θα γίνει... Όχι, συμφωνεί, αλλά γιατί το λέω, επειδή σέβομαι και τις δύο πλευρές, θέλω να κάνουμε ένα διάλογο πολιτισμένο χωρίς αντιπλήσεις. Ωραία, κλείνω. Η Νέα Αριστερά στην συνδιάσκεψή της, που τρεις μέρες συζήτησε σε διαφορετικό κλίμα από άλλες, ας πούμε, συναντήσεις. Ναι, το είδα, παρακολούθησα. Του χώρου αυτού, απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα. Όχι μόνο στους ανθρώπους της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, τους αριστερούς σοσιαλδημοκράτες. Θέλετε να βρείτε την έρευνα. 3% είναι. 3%, ναι, σε τρεις μήνες. Αλλά κυρίως απευθύνει στους πολλούς και στις πολλές που απήχαν στις εκλογές, που νιώθουν ότι δεν υπάρχει προοδευτική, ριζοσπαστική, πιστική αντιπολίτευση. Εμείς εδώ, στα πάνελ, συζητάμε πολύ συχνά, σαν η κοινωνία να είναι στατική και απλώς οι αριθμοί μετατοπίζονται. Υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας εκεί έξω. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην πολιτική. Μάλιστα. Αν η αριστερά δεν τους πείσει γι' αυτό, τότε η άκρα δεξιά γίνεται η απάντηση. Να ακούσω και τη δική σας κρίση. Δεν σας ακούσαμε. Ήθελα να ακούσω πρώτα την αντιπολίτευση. Έχετε μια... Όχι, εγώ δεν το προσωποποιώ τα πράγματα. Για την πολιτική μιλάω και τους πολιτικούς. Παρατηρώ σε πολλά στελέχη σας μια έπαρση του τύπου «Μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός». Καλά, μπορεί και να μην σας εκλέξει όμως. Ο ελληνικός λαός σήμερα. Την άλλη φορά εξέλεξε τον Καραμαλή, μετά εξέλεξε τον Παπανδρέου, μετά εξέλεξε τον Σαμαρά. Προηγούμενος εξέλεξε κάποιον άλλον. Δεν έχετε καμιά λευκή επιταγή, είναι δηλαδή. Ελληνικό στη δημοκρατία. Ωραία. Λοιπόν, αυτή και η δημοσκοπική σας. Γιατί
στις ευρωεκλογές, για τις ευρωεκλογές είναι οι δημοσκόπηση που είδατε, είχατε πάρει 33%, δείχνει ένα 35%. Εδώ να μου επιτρέψετε, Γιάννη, να κάνω το εξής, την εξής αριθμητική πράξη. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές, τα κόμματα που μείναν απ' έξω ήταν 21%. Γι' αυτό και τα ποσοστά αυτά. Επειδή έχει μπει το 20.000 τώρα, που είναι 20.000 παράβολο για να συμμετέχει σε ευρωεκλογές, είναι αυτά που θα πληρώσουν οι υποψήφοι, και δεν επιστρέφονται οι 20.000 αν δεν πιάσει το 1,5%, θα δείτε ότι πολλοί μικροί που μπαίνανε και κάνανε φασιά δεν θα υπάρχουν. Κατά συνέπεια, αυτό το 21 θα μειωθεί δραματικά. Και αυτό το ποσοστό θα πάει στα κόμματα αυτά που είδαμε τώρα. Ερώτηση πραγματική. Και το ΠΑΣΟΚ θα πάρει περισσότερο, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει περισσότερο. Και πόσο ήταν αυτοί οι πολύ μικροί? 21% σας λέω. Πολύ μικρό, έχει κάτω από 3%. Κάτω από 1,5%. Αθρηστικά δεν πάει έτσι. Ήταν 21% αυτοί που δεν καταφέρανε να μπουν στο κοινό, να πάρουν έδρα. Το 1,5% είχε σχέση με τα χρήματα που... Το 1,5% έχει σχέση με την κρατική. Όχι, και με τα λεφτά δεν θα τους επιστραφούν. Αν θα επιστραφεί το παράβολο. Εάν δεν πιάσουν 1,5% τώρα, τα 20.000 τα χάνουν. Ποιος τρελός θα πάει να δώσει 20.000 τσάπα και βρεσέ, άμα δεν πιάσει 1,5%. Κάποιος πλούσιος τρελός, δεν ξέρετε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τέτοιοι υπάρχουν, σύμφωνοι. Λοιπόν, ελάτε, κύριε. Θα λέτε και τη δικιά μου γνώμη. Να την ακούσουμε. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της αντιπολιτεύσεως που τη βλέπουμε σε πολύ χαμηλές θέσεις. Μα λέτε για το πρόβλημα της κυβέρνησης καλύτερα για να. Θα το πάω. Θέλετε να μου ακούσετε το άλλο. Βεβαίως θέλω, με χαρά. Είναι ότι δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό. Και είναι μεγάλο το πολιτικό πρόβλημα, γιατί βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια μεγάλη μετατόπιση. Προσπαθεί να πάει από την ριζοσπαστική αριστερά στο χώρο του κέντρου. Κάνει αυτή την προσπάθεια ο κ. Κασελάκης. Είναι σοβαρή προσπάθεια αυτή που κάνει, μόνο που δεν μπορεί να πείσει τον ίδιο τον κόσμο. Και έχει μετακομίσει σε άλλους χώρους. Είναι εδώ, βλέπουμε την αριστερά. Αλλά και αλλού θα φύγει. Η αριστερά είναι άλλο. Άρα λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα νέο δεδομένο. Γιατί πέφτει πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, αυτά που λέει, επικαλύπτονται από αυτά που λέει ο Κασελάκης. Γι' αυτό βλέπετε το ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει. Ενώ φαινόταν ότι θα αποχωρήσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετακινηθεί στο κέντρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της, όλη η πολιτική της είναι κεντρωρά πολιτική. 80% κέντρο είναι. Αυτό λοιπόν πάλι έχετε πάνω σε αυτό που θέλετε. Το κέντρο δεν είναι ιδεολογία, βέβαια. Κοιτάξτε, το κέντρο. Είναι επαγγελματική ιδιότητα. Λένε κάποιοι. Λένε κάποιοι, αλλά προσέχετε να δείτε. Όχι. Και η δεξιά. Έτσι πιστεύω. Και η δεξιά έχει. Δεξιά έχει ιδεολογία. Ο κ. Σαμαρά δεν τον βλέπω όλοι, να κινείται πολύ στο κέντρο. Πάτε λίγο. Πάντως, ο κ. Μπουρνούς, κύριε Οικονόμου, συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και από ό,τι κατάλαβα, βάλατε και βέτο για την αριστερά. Ενώ ότι δεν βλέπω και καμία πολύ μεγάλη στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Το κέντρο, κύριε, δεν κρίνεται από αυτό. Κύριε Χατζή. Όχι, λέω τώρα. Κρίνεται και από αυτό. Να ολοκληρώσει όμως. Οι Κούρδοι στην Τουρκία είναι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Κρίνεται από αριστερή. Αλλά οι Κούρδοι στην Τουρκία δεν έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, κύριε. Όχι, λέω στην ίδια πλάτη. Το κέντρο είναι η πολύφρονη νύφη. Δεν είναι. Εσείς μπορεί να μην σας αρέσει πολύ εκ των δεξιών ή εκ των αριστερών να το λιδωρούν, αλλά όλοι. Πάνω από την πολιτική πάνω στο κέντρο. Στο κέντρο λοιπόν τώρα που στην κάνει η Μεσαίος χώρος. Εγώ και το λέω, μεσαίος χώρος δεν είναι. Αλλά πες εμένα δεν με εκφράζει. Τι με νοιάζει. Και το κέντρο στην Πάτρα που έχουμε, το κέντρο Λιβαρέλα που, είναι, που έχει και φταίδες. Σαφέστατα. Πορίστες. Αλλά άμα είναι πολιτικό κέντρο και κοινωνικό κέντρο, αλλάζει το ρόλο. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Εκεί λοιπόν τώρα αυτό δημιουργεί πάλι ένα πολιτικό πρόβλημα. Γιατί ποιος έχει πιο καθαρό μήνυμα σε αυτό το χώρο, το κεντρό χώρο. Εσείς. Σαφέστατα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι το 35, 36, 37% σαν τις μετρήσεις, παρόλο που έχει φέρει πολύ δύσκολα νομοσχέδια και με αναταράξεις. Mm-hmm. Μεγάλες αναταράξεις. Ένα χρόνο τώρα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει. Αν θα χάσετε τη δεξιά, τι θα πάθετε? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Θα μεγαλώσει ο κύριος Βελόπουλος. Και ο κύριος Νίκης. Εσείς θα πάθετε στο Βελόπουλο. Ο κύριος Νίκης. Εσείς θα πάθετε. Ψηφίσει κάποιος τον κύριο. Άμα χάσετε τη δεξιά, που η δεξιά είναι το μεγάλο ποσοστό που έχετε. Κύριε Χατζή, χάσατε απλά τα πράγματα. Στην πολιτική. Πάπαλα. Στην πολιτική. Δεν σας σώζει το κέντρο. Ναι, στην πολιτική. Τα πράγματα είναι απλά. Αν δεν θέλει κάποιος αυτή την πολιτική ενός μεγάλου κέντρου δεξιού. Καταλάβατε τι είπα. Ναι. Λέω, αν χάσετε τη δεξιά. Δεν τη χάνουμε, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι. Πάτε για βρούβες. Το μείγμα είναι πολύ
είναι καλά δομημένο. Καλά, λέτε κύριε Χατζή να ξαναφορέσουμε περικεφαλές. Θα πάμε. Καλά μου τάξει. Αυτά είναι επίπεδο παραπολιτική τώρα. Προεκλογική γραμμή τη Δημοκρατία. Πάντω εξηγούνται. Δεν είναι μόνο θέμα. Να σα κάνει μια ερώτηση ο κύριο. Όχι στον κύριο οικονόμου. Ένα πολύ σοβαρό θέμα ετέθη από τον κύριο Καρπόζηλο και από τον κύριο Μπουρνού και αφορά την ακροδεξιά δυναμική στην Ευρώπη. Περίμενε. Θα είναι κεντρικό. Έχω τον κύριο Μπουρνού σε αυτή τη στιγμή σε ένα τετατέτ τριλεπτό. Θα μου επιτρέψετε να το κάνουμε, γιατί έχουμε θέματα εδώ, σοβαρά. Και μετά θα πεις ό,τι θες. Διαφημίσεις. Παρακολούθησα ένα ρεπορτάζ σχετικά με την ανακοίνωση που έβγαλε η Ιερά Σύνοδος και λέει στις 24 του μηνός, την Κυριακή της Ορθοδοξίας δηλαδή, δεν θα γίνουν εκδηλώσεις στην Αθήνα, θα γίνουν στη Μονή Πετράκη. Ουσιαστικά απομονώνει τους βουλευτές και τους πολιτικούς, θα στείλουν αυτή λέει προσκλήσεις όπου τους αρέσει και δεν είναι ευπρόσδεκτη η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία τους απάντησε στο Προεδρικό Μέγαρο τουλάχιστον τους λέει είναι ευπρόσδεκτη. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό που κάνανε ανοίγει ένα δρόμο. Μόνοι τους τώρα ανοίξαν τον δρόμο. Και αυτό το δρόμο πρέπει να τον ακολουθήσει το κράτος. Και εγώ περιμένω 300 ψήφους στη Βουλή. Να γίνει επιτέλους ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος και εκείνοι να ησυχάσουν και να μην έχουμε ούτε να τους βρίζει κανένας, ούτε τίποτα. Και από την άλλη μεριά και το κράτος να πορευτεί όπως θέλει. Δεν είναι κακό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η εκκλησία θα είναι εκεί, δεν την πειράζει κανένας. Εγώ είμαι πιστός άνθρωπος, πηγαίνω από εκεί και πέρα. Γιατί να υπάρχει αυτή η δέσμευση. Και με τον τρόπο αυτό, νομίζω, αν και κρατήσανε καβάτσα την 25η Μαρτίου, βέβαια. Έτσι, την 25η Μαρτίου θα γίνουν κανονικά εκδηλώσεις. Αλλά έχουμε το φαινόμενο, γιατί ο κάθε Μητροπολίτης είναι τόπος και τύπος Χριστού για την Εκκλησία. Έτσι, για να τα καταλαβαίνουμε αυτά. Λοιπόν, στην Κέρκυρα, λοιπόν, έβγαλε εκτός Εκκλησίας δύο βουλευτές. Έναν του Πασόκ, τον κύριο Μπιάγκη, έτσι. Ακριβώς. Και τον κύριο Αυλονίτη, κύριε Μπουρνούσα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Τους έβγαλε, λοιπόν, εκτός Εκκλησίας. Τώρα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά το 2023. Πού είμαστε 24. Δηλαδή. Και εγώ το 24, ρωτήσω. Συγγνώμη, παρασύρθηκα, θέλω να μικραίνω. Να γίνονται αυτά, δεν μπορεί να γίνονται αυτά, Γιάννη μου. Γιάννη μου, δεν μπορεί να γίνονται αυτά. Ανοίξανε την πόρτα ορθάνυχτη και λένε, παιδιά, ελάτε να το καθαρίσουμε. Ας πάνε, το καθαρίσουμε. Είναι δυστύχημα, είναι δυστύχημα πραγματικά. Δεν ξέρω. Γιατί η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε πάντοτε πιο ανοιχτή από κάθε άλλο δόγμα. Δεν έχει καμία σχέση με άλλες εκκλησίες. Βεβαίως. Και η. Βέβαια, πιο κοσμική είναι η Προτεστάντες. Ο Χριστιανισμός αλλά και η Ορθοδοξία ειδικότερα είναι ή οφείλει να είναι αγαπητική θρησκεία. Μπορεί να διαφωνεί. Είναι δικαίωμά της. Από πού και ως πού όμως. Όχι, εγώ δεν έχω. Πρόσεξε με, δεν έχω ένσταση γιατί διαφωνεί με τα ομόφυλα. Γιατί. Αυτό είναι το δόγμα, αυτό είναι η γραμμή τους. Καλά κάνουν, διαφωνούν, τελεία. Δεν τους ζητάω εγώ να συμφωνήσουν με τίποτα. Σύμφωνοι. Και όποιος διαφωνεί μαζί τους φεύγει. Και όποιος συμφωνεί με νικεί. Αλλά μη μου κάνεις τέτοια, μη μου κάνεις λιγούρες τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό το μπάχαλο και να ασχολούμαι. Γιατί έβγαλες εκτός. Με ποιο δικαίωμα τους βγάζεις εκτός εκκλησίας. Αν ανατρέξουμε. Δηλαδή ο Χριστός τι έκανε. Στην Πόρνη πήγε, στον Τελώνη πήγε. Αν ανατρέξουμε στα ιερά κείμενα. Έλα, θα δούμε τώρα, εντάξει, είναι... δεν είναι σωστά. Αυτή πράγματα. Η πρακτική είναι απαράδεκτη. Δεν είναι. Πρώτη του μηνός όμως θα πας στις τράπεζες. Εκεί θα σου πω κάτι. Επειδή μου είχε παραχωρήσει ο Μακαριστός Χριστόπουλος την τελευταία του συνέντευξη. Παίζει στο διαδίκτυο. Η τελευταία συνέντευξη που έδωσε, τηλεοπτικά, στην ΕΡΤ, μου εξήγησε για την εκκλησιαστική περιουσία. Και υπήρχαν συμφωνίες τότε με τις κυβερνήσεις. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για το ιδεολογικό κομμάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε εκδικητικός, ούτε τίποτα. Εγώ αγαπάω την Εκκλησία, είμαι άνθρωπος που τη στηρίζω, αλλά όχι όμως να δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα τον 21ο αιώνα. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε. Χατζή, υπάρχει αντίφαση και σε επίπεδο δόγματος. Εγώ το είπα, το καταθέτω. Όπως είπατε για την αγάπη σε σχέση με την πρακτική. Εντάξει. Και όπως σε σχέση με την πολιτεία της Εκκλησίας. Τώρα, επειδή είπα αγάπη, πάω στον κύριο Μπουρνούς. Κύριε Μπουρνούς. Απλά να σχολιάσω πριν να αρχίσουμε ότι η θρησκευτική πίστη του καθενός δεν υπόκειται στις διαθέσεις κανένας πορτιέρι. Όχι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας, κάναμε ένα μικρό σχόλιο στην αρχή. Είπε, ας πούμε, για τη λάθος διαχείριση το θέμα της Νοβάρτης και το θέμα των τηλεοπτικών αδειών.
Του απάντησε ο κύριος Πολάκης και του είπε: τι είναι αυτά που λες, δεν είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Εσείς υποστηρίζετε αυτό που ο κύριος Τσίπρας ή αυτό που ο κύριος Πολάκης? Εγώ ξεκινάω από την αφετηρία. Όχι, ότι ένα από τα δύο, ή το ένα ή το άλλο. Ότι η κυβέρνησή μας είχε να διαχειριστεί. Θα αναφερθώ στα δύο ζητήματα που αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, πρώτον, ποιος ήταν σωστή, ένα μεγάλο διεθνές σκάνδαλο με σαφείς προεκτάσεις και εμπλοκή στην Ελλάδα. Και δεύτερον, για το δεύτερο ζήτημα που αναφέρθηκε, η κυβέρνησή μας είχε να διαχειριστεί, όπως είχε δεσμευτεί στον κόσμο, το να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο μέσω της ολοκληρωμένης νομοθεσίας περί αδειοδότησης. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα, τα οποία πολύ δικαίως, με τα οποία πολύ δικαίως καταπιάστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε προτού συζητήσουμε δημοσίως για τους χειρισμούς που κάναμε να έχουμε κάνει ένα πιο αναλυτικό απολογισμό στις εσωτερικές μας διαδικασίες από το 19 και πέρα. Που δυστυχώς δεν έγινε όσο αναλυτικά έπρεπε. Νομίζω ότι μια σειρά από εκκρεμότητες από το 19 και πέρα. Ναι, τώρα όμως ετέθη το προξένησαν θέμα. Προξένησαν ζητήματα σε σχέση με την δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία θέση είναι και, είναι και δύο και πολιτικές θέσεις, μάλιστα. Αεξόχως πολιτικές. Η μία θέση είναι του κυρίου Τσίπρα και η άλλη θέση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος ούτε βρίζει, ούτε είναι ενεξάλλου, ούτε τίποτα. Τοποθετείται επί της ουσίας ο κύριος Πολάκης. Πολιτική είναι η θέση του. Για να αξιόμαστε δηλαδή, έτσι, μην τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, και ρωτάω. Ποια από τις δύο πολιτικές θέσεις εκφράζει, επειδή ξέρω τι στέλεχος είστε, κύριε Μπουρνούς, γι' αυτό και σας ρωτάω ευθέως. Ποια από τις δύο θέσεις σας εκφράζει? Καταρχάς να πω ότι ακούω με ενδιαφέρον τις όποιες αξιολογήσεις κάνει μεταγενέστερα ο ιστορικός αρχηγός της παράταξής μας. Και δεν είμαι εγώ αυτός που θα του αφαιρέσει επουδενή το δικαίωμά του να αξιολογεί όλη αυτή την πορεία που ζήσαμε. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι άνθρωπος πιο πολύ των συλλογικών διαδικασιών. Όπως σας είπα και πιο πριν, θεωρώ ότι αν κάποιος θεωρούσε από το 19 και πέρα, όταν περάσαμε από την κυβέρνηση. Μεταξύ αυτό και ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Οποιοςδήποτε. Ναι, και ο κύριος Τσίπρας. Θεωρούσε. Ναι, και ο κύριος Τσίπρας. Βεβαίως. Έπρεπε να λοιπόν το κάνει μέσα στο κόμμα. Ο ιστορικός αρχηγός του κόμματος και της παράταξης αριστεράς που έγινε κυβέρνηση. Μάλιστα. Που την έκανε κυβέρνηση. Βεβαίως. Μετά την ήττα μας το 19, θεωρούσε ότι έγινε κάποιος λάθος χειρισμός. Έπρεπε αυτό να έχει συζητηθεί στα όργανά μας. Όχι το 23, το 19 μου. Βεβαίως. Το 19, μάλιστα. Σας επαναλαμβάνω την άποψή μου. Από το 19, μα την άποψή σας ζητάω. Από το 19 αφήσαμε εκκρεμότητες ως αξιωματική αντιπολίτευση του 31% που έχουν να κάνουν και με τη φυσιογνωμία του κόμματός μας και με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματός μας και με το απολογιστικό κομμάτι. Τα λέγατε αυτά μας κάπου. Μας πήχησαν ως εκκρεμότητα. Τα λέγατε αυτά. Τώρα είναι αντικείμενο για τον κόσμο η εσωτερική συζήτηση, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω γιατί είναι αντικείμενο. Η εσωτερική συζήτηση, γιατί του ΣΥΡΙΖΑ, κόσμος, Χατζή, ήταν, είναι και θα είναι πάντα έντονη, γιατί είναι ένα κόμμα που ως κόμμα που φιλοδοξεί να είναι κόμμα διακυβέρνησης, είναι, τα κόμματα αυτά είναι από τη φύση τους πολυσυλλεκτικά. Δεν θέλει αυτό ο κύριος Κασελάκης όμως. Με διαφορετικές ταυτότητες. Όχι, είπε ο κύριος Κασελάκης πλέον δεν έχουμε συνιστώσει. Τελειώσαν αυτά. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Δεν αυτό εννοώ, είπε. Αυτό. Μα δεν εννοώ αυτό. Ποιο, τι εννοείται? Επιτρέψτε μου να ερμηνεύσω. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ λέω ότι κύριο άκουσα από τον ίδιο. Μάλιστα. Δηλαδή το συνασπισμός δεν υπάρχει, λέει. Λοιπόν, δεν υφίσταται. Καταρχάς δεν είπε ότι δεν υπάρχει το συνασπισμός. Όχι, το είπε. Πώς έχουμε δηλώσει. Θα σας πω λοιπόν ακριβώς τι εννοούμε. Α, εντάξει. Τη νέα κατάσταση που φιλοδοξούμε να φτιάξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Ένα κόμμα διακυβέρνησης μοιραία συνενώνει ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες για να είναι μεγάλο και να γίνει μεγάλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και αυτό είναι αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε, να κατακτήσουμε στην καινούργια κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το ταραχώδες 2023, είναι ότι μπορεί ο καθένας να έχει την αφετηρία του, αλλά όταν συμφωνήσουμε σε 5 στόχους, αυτούς τους στόχους θα συνηγήσουμε όλοι μαζί. Να ακούσω εσάς για αυτό το ίδιο θέμα. Θα συμφωνήσετε με τον κύριο Τσίπρα για αυτή την αυτοκριτική που έκανε ή με τον κύριο Πολάκη? Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή υπήρξατε εκεί τώρα πριν από λίγο καιρό, τρεις μήνες έχετε φύγει. Ναι. Ωραία, αν και εγώ προσωπικά μπορεί να μην ταυτίζομαι στο σύνολο αυτής της διαδρομής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό που άκουσα από τον κύριο Τσίπρα μου ακούστηκε πιστικό. Με τον κύριο Τσίπρα έχω πολλές διαφωνίες. Διαφορές. Εκτιμήσεων. Αλλά αυτό που είπε νομίζω είναι πιστικό. Θα έλεγα ότι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο χώρος της αριστεράς στη χώρα αν αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει το 2019.
Αυτό αν είχαν γίνει αντίστοιχες επιλογές, ναι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το μεγάλο σφάλμα που έγινε ανάμεσα στο 2019 και στο 2023 είναι ότι πολλοί και πολλές σιώπησαν, ανέχτηκαν στο όνομα της ενότητας συμπεριφορές, αντιλήψεις και πολιτικές πρακτικές οι οποίες αποδυνάμωσαν την αξιοπιστία της αριστεράς στη χώρα. Η αξιοπιστία είναι κάτι δύσκολο. Ναι. Χτίζεις πολύ δύσκολα, τη χάνεις πολύ εύκολα. Σωστό είναι αυτό. Και εκεί βρεθήκαμε το 2023. Θέλω να ρωτήσω εσάς, αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα έφερε τη Νέα Δημοκρατία τρόπο τυλά να λέει. Τι ωραία που τα λέει, ξαφνικά σας άρεσε ο κ. Τσίπρας. Μου είχαν εντύπωση από ορισμένους που πανηγυρίζουν και λένε «Α, τα πορεία ο κ. Τσίπρας». Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, αυτή η αυτοκριτική δήλωση, γιατί εντάξει, αυτοκριτική είναι ακριβώς αυτό που έγινε, αυτοκριτική σημαίνει άλλα πράγματα, αλλά ίσως σημαίνει και αυτό που λέει ο κ. Μπουρνούς και λέτε κι εσείς, μέσα στα όργανα του κόμματος πας και τα βρίσκεις. Εσείς γιατί πανηγυρίσατε, τι σας άρεσε από όλο αυτό δηλαδή? Εγώ δεν πανηγυρίζω για τίποτα. Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί εκλογικά, πολιτικά και ιστορικά όχι ακόμα, γιατί έχει ακόμα τη διαδρομή, την είναι νέος άνθρωπος, δεν είναι στο δίσμα του βίου του. Αλλά και ιστορικά νομίζω πλέον έχει καταφανεί ακριβώς ότι ήταν μια ατυχέστατη περίοδος για την ελληνική δημοκρατία και στην κόψη του ξηραφιού γλιτώσαμε την καταστροφή. Όταν λέτε την καταστροφή. Ναι, το ότι βγήκε η χώρα με μνημόνια με γεμάτα ταμεία ήταν ατυχέστατη στιγμή. Αυτή λοιπόν τώρα η πολιτική, η οποία ήταν η πιο απέσια πολιτική που θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει μια σκληρή δεξιά κυβέρνηση αυτό. Ναι, το να μην σκυλεύονται τα δημόσια ταμεία είναι απέσια πολιτική. Δεν σα εμπόδισε, δεν σα διέκοψα όμω καθόλου. Δεν προκαλείται, κύριε Κονόμ, τι να κάνουμε. Τόση ώρα, ξέρετε, τώρα τόση ώρα που ζωντανή συζήτηση. Τόση ώρα δεν μιλάει, δεν μιλάει. Αφήστε τώρα ποιο προκαλεί. Εντάξει, μην εξαπλώ. Αλλά εγώ λέω τώρα κάτι πολύ απλό. Ότι αυτή η πολιτική, η σκληρή δεξιά, ακροδεξιά κάποιες περιπτώσεις πολιτική, να μαζεύω από όλους τα λεφτά για να τα βάλω σε ένα σεντούκι για να το βλέπουν οι δανειστές ότι υπάρχει η εγγύηση για να μην με διώξουν από την Ευρώπη. 37 δις του τσακαλώ του μου λέτε τώρα. Τα λέγω, του Τσίπρα, τι είναι τσακαλώ. Κύριε πολιτική του Τσίπρα. Πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική του Τσίπρα. Αυτή η πολιτική. Τι σχέση έχει με την αριστερά? Άμα κάποιο μπορεί να μου εξηγήσει. Τώρα, άμα θέλουμε να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας και να πούμε ότι νηστεύουμε κατά το γνωστό των Ισουήτων, εντάξει. Αλλά όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Το έκανε. Αυτό εκρήθηκε. Εκρήθηκε από το ελληνικό λαό 2-3 φορές. Γιατί σου λέει, αυτό δεν έχει προοπτική, καμία προοπτική. Απλά μπορέσαμε και κατηθήκαμε να το πιστώσω αυτό. Ότι κάτσε, γιατί άλλαξε εντελώς η ρότα και κάτσε τη χώρα στην Ευρώπη. Μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Για μια κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε να δείξει ένα άλλο πολιτικό προφίλ, κοινωνική πολιτική, θέλετε, οτιδήποτε. Ας το κάνει. Με 0 ευρώ στα ταμεία. Ας το κάνει. Ας το κάνει, αλλά όμως. Ας κάνει πλάκα. Ποια πλάκα τώρα εδώ πέρα. Αφήσατε 0 ευρώ στα ταμεία. Ποια πλάκα τώρα θέλετε να δούμε. Να πάμε. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Να πάμε. Ότι αυτή η ηρωική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία κάτσε τη χώρα. Η οποία σας είπε η Μέρκελ ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμά σας. Αυτό που υλοποιούσατε. Η Μέρκελ, ξέρετε τι είπε. Η Μέρκελ, πονηρά σκεπτόμενη, σου λέει: δεν ψηφίζουν πρώτη δημοκρατία, θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Κάτσε τώρα να έχω τον Τσίπρα εδώ πέρα λίγο να τον παίξω. Και βέβαια δεν έδωσε τη διέξοδο που είχε ετοιμάσει αυτή η κυβέρνηση. Η ηρωική, κατά την άποψή μου, και γι' αυτό τη στήριξα. Εσείς τότε σε ποιο κόμμα ήσασταν? Τη στήριξα εγώ. Εγώ τη στήριξα αυτή την κυβέρνηση. Το 2000, ναι, την ηρωική αυτή κυβέρνηση τη στήριξα. Σαμαρά Βενιζέλου, η ηρωική κυβέρνηση. Έτσι την ονομάζω. Κυβέρνηση που κάτσε τη χώρα στην Ευρώπη. Γιατί είχαμε αυτό το στόχο, να κατηθούμε στην Ευρώπη. Γιάννη. Εγώ ήθελα να κάνω ερώτηση για την ακροδεξιά, αλλά. Να την κάνεις. Μπορώ να κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο γι' αυτό. Έχει το λόγο ο κύριος Τριάντα. Μετά. Και ο κύριος Μπουρνούς και ο κύριος Καρπόζηρος έκαναν αξιοσημείωτες παρατηρήσεις για αυτό το μείζον θέμα. Γιατί αν αγνοούμε, αν το παρακάμψουμε, είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη με την ακροδεξιά, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά? Η αριστερά στο θέμα το μεταναστευτικό, στο θέμα της woke κουλτούρας και σε άλλα θέματα, τι θέση έχει? Μήπως πρέπει να ξαναδεί ορισμένα πράγματα? Και κλείνω με τούτο. Μία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Belfast πήγε στη Γερμανία με την ομάδα της και έκανε μια έρευνα στη Γερμανία για να δει τι γίνεται, γιατί πάει έτσι τόσο ψηλά η ακροδεξιά.
Μίλησε με πάρα πολύ κόσμο, με χιλιάδες. Κατέγραψε η έρευνα ότι οι περισσότεροι Γερμανοί, ανεξαρτήτως πολιτικού προσήμου, είναι υπέρ του κράτους, εναντίον της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού. Εναντίον. Αλλά σε θέματα όπως είναι έθνος, πατρίδα, παράδοση, μεταναστευτικό και woke κουλτούρα, έχουν, ας πούμε, άλλες θέσεις συντηρητικές. Μήπως η αριστερά πρέπει να ξαναδεί ορισμένα πράγματα επ' αυτών. Μπορώ να απαντήσω. Μία απάντηση γρήγορα και θα κλείσουμε. Ναι. Η θέση του Κουκουέ για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι προοδευτική ή συντηρητική, κύριε Τέντη? Εγώ δεν αξιολογώ, αν θέλετε να κάνουμε την κουβέντα, αλλά λέω για τα δύο κόμματα, του εκπροσώπου των δύο κομμάτων. Αριστερά είναι, υποτίθεται, και το, όχι υποτίθεται, είναι αριστερά του Κουκουέ. Με τεράστιες διαφορές. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω. Κουκουέ, κύριε, μπερδεύεστε. Κουκουέ είναι κομμουνιστική αριστερά. Είναι υπονάτρωση. Αν θέλετε την άποψή μου, να σας πω, διαφωνώ με αυτή την λογική του κάπου. Λοιπόν, και εγώ, αλλά τι σημασία. Να απαντήσω στον κύριο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Γιατί θέτει μια καυτή πατάτα εν ώψη ευρωεκλογών. Οι ακροδεξιές δυνάμεις, να πούμε ότι οι δύο ευρωομάδες τους αθρηστικά μετά τις 9 Ιουνίου, η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι αθρηστικά οι δύο ευρωομάδες ακροδεξιάς θα ξεπεράσουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε έδρες. Κρατήστε το αυτό, ειδικά για ό,τι αφορά την κλιματική πολιτική την επόμενη πενταετία. Σωστά. Και τη μεταναστευτική πολιτική στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε πολύ σκοτεινές στιγμές. Οι ακροδεξιές δυνάμεις εκμεταλλεύονται τη δομική κρίση ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγεσίας, η οποία βγήκε στον αφρό με το χειρότερο τρόπο στον πόλεμο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ συζητάμε περί στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, βρέθηκε η Ευρώπη. Λίγο σύντομα, δεν έχω χρόνο. Τελειώνω σε ένα λεπτό. Ενεργειακά εξαρτημένη από τη Ρωσία, στρατιωτικά εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καμία αυτόνομη στρατηγική της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα, γιατί η ακροδεξιά έρχεται να δώσει εύπεπτες απαντήσεις, χαϊδεύοντας τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, ναι, πάνω σε ζητήματα που αποτυγχάνουν οι mainstream κυβερνήσεις. Το ζήτημα για τις προοδευτικές δυνάμεις είναι να δώσουν λύσεις. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, το προοδευτικό συμφέιν έχει πρόγραμμα για τα καθημερινά προβλήματα. Κύριε Μπουρνούς, είναι πρώτος δημοσκοπήσεις. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομα. 30 δεύτερα έχουμε, δεν έχουμε. Η αριστερά πρέπει να απαντάει στο φόβο φέροντας το θετικό παράδειγμα. Μεταναστευτικό. Ξέρω ότι πολλοί και πολλές θα διαφωνήσουν με αυτό που θα πω. Τη δεκαετία του 90 η ελληνική κοινωνία έζησε υπό το φόβο ότι η αλβανική μετανάστευση θα καταστρέψει τη χώρα. Η αριστερά πρέπει να βγει και να πει ότι η αλβανική μετανάστευση είναι στοιχείο διάσωσης της χώρας. Να δείξουμε στον κόσμο ότι η αλλαγή δεν είναι καταστροφή, γιατί όταν υπάρχει φόβος, τότε η άκρα δεξιά. Γιατί τροφοδότησε την ελληνική οικονομία, γιατί τα φτηνά μεροκάματα της εντατικής εκμετάλλευσης που δεν υπήρχαν κανόνες. Τα οποία είχαν θύματα, ας πούμε, Αλβανούς εργάτες και εργάτριες. Μαύρη εργασία. Έκτισαν το αναπτυξιακό θαύμα που κατέρευσε στην ηρωική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και γιατί εν τέλει μια κοινωνία ανανεώνεται όταν είναι ανοιχτή. Όταν είναι κλειστή, έχει θέμα. Μαραζώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που είναι ζήτημα ιεράρχησης. Καλό σας βράδυ. Και ποιο είναι, νομίζω, και ποιο είναι το Ελλάσσον, κύριε Τριάντη.